Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Δελτίο Ειδήσεων του Ιόνιον και σήμερα Σάββατο 14 Φεβρουαρίου. Με ένα δυσάρεστο γεγονός θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας. Μια τραγωδία σημειώθηκε στην πόλη της Καλαμάτας με ένα νεαρό αλβανικής καταγωγής να πυροβολεί τη φίλη του και στη συνέχεια να αυτοπυροβολείται. Τελικά και οι δύο έχασαν τη μάχη για τη ζωή. Να συνδεθούμε απευθείας με τον συνάδελφο Γιάννη Συνάπη από την εφημερίδα Ελευθερία της Καλαμάτας να μας δώσει τις τραγικές λεπτομέρειες. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα στην Καλαμάτα. Μιλάμε για ένα τραγικό σημάν που έχει συγκλονίσει την πόλη αλλά και το Πανελλήνιο. Το τραγικό περιστατικό έγινε χθες γύρω σε 9 το βράδυ κοντά στην οδό Φαρών, σε κεντρικό δρόμο της πόλης, στην οδό Αβίας, όπου ο νεαρός Αλβανός περίμενε την πρώην κοπέλα του. Σύμφωνα με τη στοιχεία που έχουμε, ήταν ζευγάρι, αλλά η κοπέλα το τελευταίο διάστημα είχαν χωρίσει. Την περίμενε κάτω από το σπίτι της και της επιτέθηκε. Σύμφωνα με μαρτυρίες ή με πληροφορίες από την αστυνομία, αν θέλετε, για την ακρίβεια. Ναι. Ο νεαρός Αλβανός χτύπησε γροθιές στο πρόσωπο και συνέχεια την πυροβόλησε με πιστόλι. Στη συνέχεια αυτού πυροβολήθηκε για να βάλει τέλος στη ζωή του. Στον τόπο της τραγωδίας έσπευσαν γείτονες αλλά και οι γονείς κοπέλας, γιατί η κοπέλα την περίμενε ο νεαρός Αλβανός όταν κατέβηκε το πατρικό της σπίτι. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, οι γιατροί έδωσαν μάχη να τους κρατήσουν στη ζωή. Τα πράγματα ήταν δύσκολα. Έγιναν προσπάθειες, τους κράτησαν προσωρινά στη ζωή και χρειάστηκε να τους μεταφέρουν στην Αθήνα. Λίγο πριν τις 2:30 το πρωί, και ενώ ξεκινούσε το ασθενοφόρο από το νοσοκομείο της Καλαμάτας για νοσοκομείο της Αθήνας, ο νεαρός Αλβανός δεν άντεξε, κατέληξε, έχασε τη ζωή του γύρω στις 2:30 το πρωί. Η κοπέλα Μάλιστα. μεταφέρθηκε στην Αθήνα, στο νοσοκομείο Αττικό. Και σήμερα το μεσημέρι έχασε τη ζωή της. Σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουμε, η κοπέλα 32 χρονών ήταν γυμνάστρια, καθηγήτρια χορού σε γυμναστήριο της Καλαμάτας. Και ο νεαρός Αλβανός ζούσε στην Καλαμάτα, είχε συλληφθεί για κάποιο λόγο πριν από ένα χρόνο, είχε απελαθεί, αλλά επέστρεψε και για αρκετό διάστημα ήταν ζευγάρι με την κοπέλα. Το τελευταίο διάστημα είχαν χωρίσει, αλλά φαίνεται πως ο νεαρός Αλβανός δεν ήθελε να πιστέψει στο χωρισμό και γι' αυτό έγινε το τραγικό συμβάν. Αυτό το τραγικό συμβάν, πραγματικά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι κάτι άλλο να προσθέσουμε? Είναι ένα περιστατικό πάντως που έχει συγκλονίσει. Η κοπέλα ήταν αγαπητή, ήταν γνωστή στην Καλαμάτα και ένα γεγονός που έχει συγκλονίσει την πόλη. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, Γιάννη. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ στην Καλαμάτα. Και εμείς να αλλάξουμε σε αυτό το σημείο θέμα. Αισιόδοξοι δηλώνουν στην πλειοψηφία τους οι Έλληνες πολίτες από την πορεία των διαπραγματεύσεων και τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης με τους εταίρους μας. Το Eurogroup της Δευτέρας είναι το πιο σημαντικό και το αποτέλεσμά του θα κρίνει πολλά για το μέλλον της χώρας μας. Θετικά αποτιμάει η ελληνική κυβέρνηση τις διαπραγματεύσεις των τελευταίων ημερών με τους δανειστές, επισημένοντας όμως πως υπάρχει δρόμος ακόμα για την επίτευξη συμφωνίας. Αρκετοί πολίτες δηλώνουν αισιόδοξοι για την έκβαση των συνομιλιών, ενώ άλλοι είναι επιφυλακτικοί. Πρώτη φορά μας παίρνουν στα σοβαρά. Νομίζω ότι εμείς βγήκαμε νικητές από αυτή την υπόθεση, γιατί συζητήσαμε τους δικούς μας όρους. Πήγαμε με δικούς μας όρους, όχι με δικούς τους. Είναι λίγο πολλά αυτά που ζητάμε. Και ζούμε αποκομμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο όσον αφορά το τι θέλουμε. Οπότε δύσκολα τα πράγματα. Με τη διαπραγμάτευση στις Βρυξέλλες να συνεχίζεται σε τεχνικό επίπεδο, την ελληνική αισιοδοξία για συμφωνία συμμερίζεται και ο αρμόδιος επίτροπος Πιέρ Μοσκοβισί. Όχι όμως και ο πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ, ενώ και το Βερολίνο τήρει αυστηρή στάση. Αν οι Έλληνες φίλοι μας θέλουν να εγκαταλείψουμε το συγκεκριμένο όρο, είμαστε πρόθυμοι να το κάνουμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως η λειτουργία επιθεώρησης εκ μέρους των τριών εμπλεκόμενων θεσμών θα επηρεαστεί με οποιονδήποτε τρόπο. Σε συνέντευξή του στο γερμανικό περιοδικό Spiegel, ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης παρομοίασε τις μεθόδους της Τρόικας με βασανιστήρια που φέρεται να χρησιμοποιεί η CIA. Όπως είπε, η Τρόικα μας δίνει ανάσα και μετά μας πρόχνει πάλι κάτω από το νερό. Ανάσα στην ίδρυυση της Πάτρας δίνει η λειτουργία του τμήματος του έργου Πύρου Παραπύρου, το οποίο στέλνει νερό τις τελευταίες ημέρες από τη Βαλμαντούρα. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΠ, Ανδρέας Παπανικήτας, τόνισε ότι στόχος είναι μελλοντικά οι πολίτες να μην επιβαρυνθούν από τη χρήση του συγκεκριμένου έργου.
1000 κυβικά την ώρα παρέχονται τις τελευταίες 10 ημέρες στο Δήμο Πατρέων από την Βαλμαντούρα, καθώς έχει τεθεί σε λειτουργία τμήμα του έργου Πύρου Παράπυρου. Το υποέργο που έχει υλοποιηθεί έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί αυτόνομα, ενώ υπάρχει πρόβληψη και για ακόμη μεγαλύτερες παροχές. Η ΔΕΙΑ πραγματικά έχει συνδεθεί με το Πύρο Παράπυρο στα πλαίσια του έργου, βασικά, γιατί θα πρέπει να αποδοθεί και να παραδοθεί λειτουργικό. Λειτουργικό λοιπόν φράγμα χωρίς τον υποδοχέα την Πάτρα δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι περιωμένο. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΠ, Ανδρέας Απανικίτας, τόνισε ότι το φράγμα θα βοηθήσει σημαντικά τις περιοχές που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Όμως δεν θα πρέπει οι πολίτες να επιβαρυνθούν από τη χρήση του συγκεκριμένου έργου. Βέβαια, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι μόνιμο. Είναι μια προσωρινή λύση. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, για να αποδοθεί στην Πάτρα και στην περιοχή πρέπει να φτιαχτεί ο φορέας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιθανότατα μέχρι το καλοκαίρι θα είναι έτοιμο και το φράγμα αστερίου. Επομένως, μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι στους καλοκαιρινούς μήνες του 2015 θα ελαττωθούν σημαντικά τα προβλήματα υδροδότησης και στην βορειοδυτική Αχαΐα. Σε ό,τι αφορά τη συνολική πορεία του Πύρου Παράπυρου, υπενθυμίζεται ότι με βάση την τελευταία παράταση που έχει δοθεί, θα πρέπει σύντομα το έργο να παραδοθεί. Νωρίτερα από κάθε άλλη φορά θα ξεκινήσει φέτος η διαδικασία των απευθείας αναθέσεων και δημοπρατήσεων τμήματων Αιγιαλού για την δραστηριοποίηση επαγγελματιών με ομπρέλες, ξαπλώστρες και θαλάσσια σπορ. Τα παιδιά του Ζεβεδαίου πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, λέει η Λαϊκή Σοφία, την οποία φαίνεται πως κάνει πράξη η πρωτοβουλία του Δημάρχου της Ζακύνθου όσον αφορά την παραχώρηση και ενοικίαση των παραλίων για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων εν ώψη της επερχόμενης περίοδου. Στόχος να μπει τάξη στην όποια αναρχία, έτσι ώστε και οι επιχειρηματίες να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά και οι πολίτες να απολαύσουν τον μπάνιο τους. Επειδή όλα αυτά τα χρόνια βλέπαμε ένα κομφούζιο ή να μην έγκαιρα οι άνθρωποι παραχωρούνται, είτε σε αυτού γίνει παραχώρηση. Αυτούς που γίνεται ενοικίαση για να κατέρχονται στις παραλίες προκειμένου να δραστηριοποιηθούν, είπα από τώρα να ξεκινήσουμε με βάση την προηγούμενη απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να κάνουμε τα διαγράμματα των παραλίων, να δούμε τους χώρους επακριβώς σε ποιον είναι η παραχώρηση, σε ποιον ενοικίαση, τηρώντας τους νόμους και βέβαια πάντα με σεβασμό στον πολίτη και τον επισκέπτη μας. Το καθένας θα πρέπει να ξέρει τι δικαιούται και ποιες είναι οι υποχρεώσεις του, όπως και οι υποχρεώσεις του Δήμου που είναι να καθαριστούν έγκαιρα οι παραλίες, ούτως ώστε να δοθούν στους επισκέπτες μας και στους δημότες μας και στους επιχειρηματίες καθαρές και έτοιμες προχρήσεις. Ο στόχος είναι να μην δυσφημείται το νησί μας με αυτή την αναρχία που υπάρχει στις παραλίες. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθούν όλες οι καθυστερήσεις, ούτως ώστε μόλις εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση να τρέξουν οι διαδικασίες παραχώρησης. Γόριο δεσμό αποτελεί όμως η εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης του ΙΠΚ προς το Δήμο και την Κτηματική Υπηρεσία για την παραχώρηση σε επαγγελματίες και των παραλιών που βρίσκονται σε περιοχές ευθύνης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου. Να αλλάξουμε θέμα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σε 14 Φεβρουαρίου τιμήθηκε δεόντως από ερωτευμένους σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ο Άγιος Βαλεντίνος μπορεί να είναι ξενόφερτος, όμως έχει αποκτήσει και στη χώρα μας φανατικούς υποστηρικτές. Εμπορική καταναλωτική εορτή ή ημέρα επιβεβαίωσης του έρωτα ενός ζευγαριού. Όπως και να έχει, η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου είναι μια καλή ευκαιρία σε πείσμα των οικονομικών δυσκολιών και της ρουτίνας να προσφέρουμε ένα οικονομικό ή ένα πιο ακριβό δώρο στα αγαπημένα μας πρόσωπα και να μοιράσουμε χαμόγελα. Την τιμητική τους φυσικά είχαν σήμερα τα κόκκινα τριαντάφυλλα. Η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου έχει μείνει ακόμα να είναι μια γιορτή ιδιαίτερα για τα ανθοπολία. Πιο πολύ, όχι πως δεν μπορούν να βρουν και άλλα αντικείμενα τέτοιου είδους όπως αρκουδάκια και σε άλλα μαγαζιά, αλλά θεωρώ ότι για του Αγίου Βαλεντίνου την ημέρα των ερωτευμένων το κόκκινο τριαντάφυλλο και τα λουλούδια είναι κατεξοχήν το χαρακτηριστικό δώρο για όλους τους ερωτευμένους. Δύσκολη μέρα για την ανθοπολία, γιατί πάντα ευνοεί το να κυκλοφορούν κάτω τα παιδιά, να είναι τα σχολεία ανοιχτά και όλα τα σχετικά. Όμως, από τα χθες το βράδυ έχει ξεκινήσει μια σχετική κίνηση, μετρημένη όπως είναι τα πάντα τον τελευταίο καιρό. Αλλά πραγματικά όλοι, με λιγότερο ή περισσότερο, θέλουν να προσφέρουν ένα λουλούδι στους ανθρώπους που αγαπούν και είναι ερωτευμένοι. Αρκουδάκια, καρδούλες, μπαλόνια ή ακόμα και ένα ρομαντικό δείπνο περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της ημέρας. Βέβαια, οι πιο παραδοσιακοί στην αγάπη σήμερα επιλέγουν κοσμήματα σε σχήμα καρδιάς ή μονόπετρα δαχτυλίδια για να προσφέρουν στην αγαπημένη τους την παντοτινή αγάπη του υπερπολίτιμου μετάλλου. Το κόσμημα είναι ένας τρόπος για να δείξει ο άλλος την αγάπη του. Κάνα μονοπετράκι, καδενούλα με καρδούλα, βραχιολάκια. Εντάξει, συνήθως τις καρδιές έτσι δίνουν πιο πολύ βαρύτητα.
Και ειδικά αυτή την εποχή ένα οικονομικό δώρο είναι απαραίτητο. Αυξημένη ήταν η κίνηση σήμερα και στα ζαχαροπλαστεία. Κάθε λογής γλυκό σε σχήμα καρδιάς προτίμησαν οι ερωτευμένοι για να γλυκάνουν το έντερό του σήμιση. Άλλωστε, προσφέροντας σοκολάτα, είναι σαν να προσφέρεις γλυκές και όμορφες στιγμές. Από την αρχή έχει ξεκινήσει ο κόσμος και αγαπάει. 8:30 έχει ξεκινήσει και ερωτεύεται. Ναι, η σοκολάτα είναι το συνώνυμο του έρωτα. Καρδούλες, παστούλες, τουρτίτσες μικρές για δύο άτομα. Όποιο δώρο κι αν επέλεξαν οι ερωτευμένοι για να εκφράσουν την αγάπη τους, σημασία έχει χειρονομία. Τα αισθήματα δεν μετριούνται ούτε σε χρήματα ούτε σε δώρα. Ο έρωτας αποθεώνεται κάθε μέρα και δεν έχει ανάγκη από την 14η Φεβρουαρίου για να τον ημνήσουμε. Ό,τι κι αν πιστεύετε πάντως για τον έρωτα, εμείς θα ευχηθούμε και του χρόνου. Η παρέλαση των σχολών χορού έδωσε καρναβαλικό χρώμα στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας. Οι χορογραφίες ήταν ανεφάνταστες και γεμάτες ζωντάνια, σκορπίζοντας το κέφι σε όλη την πόλη. Από τις πιο ζωντανές και ποιοτικές εκδηλώσεις του πατρινού καρναβαλιού είναι αναγνωρισμένη πλέον από τους πατρινούς παρέλαση των σχολών χορού της πόλης, που πραγματοποιήθηκε στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Συντονισμένες κινήσεις τους και με χορευτικά βήματα, οι 16 σχολές χορού παρέλασαν στους κεντρικούς δρόμους της πόλης με οδηγό, εφάνταστες χορογραφίες, γεμάτες ζωντάνια και φρεσκάδα. Τα χρώματα, οι στολές, οι ευέλικτες κινήσεις, ο ρυθμός υπό τους ήχους της μουσικής δημιούργησαν ένα εξαιρετικό μείγμα και προσέφεραν ένα φαντασμαγορικό αποτέλεσμα που κέρδισε τις εντυπώσεις και μαγνήτησε τα βλέμματα. Μένουμε στο καρναβαλικό κλίμα. Η βασίλισσα του Κεφαλονίτικου Καρναβαλιού μαζί με τον βασιλιά Καρνάβαλο τον Πινόκιο θα κάνουν την Κυριακή την πρώτη τους εμφάνιση στη μεγάλη αποκριάτικη παρέλαση που θα γίνει στον Πόρο. Την ίδια ώρα στο Λιξούρι θα πραγματοποιηθεί το καρναβάλι των μικρών. Σε καναβαλικούς ρυθμούς μπαίνει για τα καλά από την Κυριακή η Κεφαλονιά, με πρώτο σταθμό τη μεγάλη αποκριάτικη παρέλαση των αρμάτων και των μασκαράτων που θα πραγματοποιηθεί στον Πόρο. Εκεί θα κάνει την πρώτη εμφάνιση και η βασίλισσα του Κεφαλονίτικου Καρναβαλιού, Ελβίρα Σταθάτου, ενώ θα γίνουν ακόμη τα αποκαλυπτήρια και του φετινού βασιλιά Καρνάβαλου, ο οποίος θα είναι ο Πινόκιο. Την ίδια ώρα στο Λεξούρι θα πραγματοποιηθεί το καρναβάλι των μικρών, οι οποίοι θα παρελάσουν και θα διασκεδάσουν συνοδευόμενοι από κλόουν και ξυλοπόδαρους, ενώ παράλληλα θα γίνουν και μια σειρά άλλων δράσεων στη μαγική Καρναβαλούπολη που έχει στηθεί στην κεντρική πλατεία. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν οι καρναβαλικές εκδηλώσεις μας για φέτος από την Τσικνοπέμπτη για όλη την Κεφαλονιά και οι επίσημες παρελάσεις ξεκινάνε από το Μπόρο Κυριακή 15 του μήνα αύριο τις 2:30 ώρα, όπου εκεί θα παρουσιαστεί και το φετινό πρόσωπο του φετινού καρνάβαλου που είναι ο Πινόκιο μαζί με την Βασίλισσα που για πρώτη φορά και αυτή θα μας παρουσιαστεί σε ένα πάρα πολύ ωραίο άρμα. Μέσα από τη θάλασσα θα αναδύεται ένα κύμα. Θα έχουμε λοιπόν την ευχαρίστηση και τη χαρά όλος ο κόσμος να παρευρεθεί στον Πόρο, όπου ξεκινάνε επίσημα οι αποκριάτικες παρελάσεις. Θα πρέπει να πω ότι την ίδια ώρα, 2:30, στο Λιξούρι, θα γίνεται μια αντίστοιχη παρέλαση των μικρών μας φίλων. Και όλοι θα μπορούν λοιπόν, είτε στα δύο αυτά άκρα που υπάρχουν στο νησί μας, στο Λιξούρι και στον Πόρο, όποιος θέλει μπορεί να παρευρεθεί εκεί και εμείς απλά θέλουμε καλό καιρό και να είστε όλοι εκεί. Σας περιμένουμε λοιπόν όλοι αύριο να είστε στον Πόρο. Στο πλαίσιο του προγράμματος Κεφαλονίτικου Καρναβαλιού, το πρωί της Κυριακής θα ξεκινήσει ακόμη το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού στην πλατεία Βαλιάνου στο Αργοστόλι. Στο μεταξύ, όσο ο κόσμος απολαμβάνει μασκέ πάρτι και αποκριάτικους χορούς και εκδηλώσεις, το τελευταίο διάστημα κάποιοι περνούν ατελείωτες ώρες σε μια σκοτεινή αποθήκη ετοιμάζοντας τα άρματα της μεγάλης καρναβαλικής παρέλασης. Οι εργασίες δεν σταματούν στιγμή, ώστε όλα να είναι έτοιμα για τη μεγάλη ημέρα. Με πυρετόδες ρυθμούς συνεχίζεται η κατασκευή των καρναβαλικών αρμάτων στη Ζάκυνθο. Στο εργαστήρι των αρμάτων, εθελοντές κάθε πληρώματος περνούν ατελείωτες ώρες εδώ και αρκετές εβδομάδες, προετοιμάζοντας το εντυπωσιακό τους άρμα με πολύ μεράκι και κυρίως με αίσθηση του χιούμορ. Το καρναβαλικό εργαστήρι που βρισκόμαστε εδώ είναι η ψυχή του καρναβαλιού.
γίνονται όλες οι κατασκευές, οι διαμορφώσεις και τροφοδοτούμε και το Ζακυνθινό Γενικό Καρναβάλι, επίσης και τα όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Πολλά άρματα απλώς επισκευάζονται και φρεσκάρονται, αφού έχουν περάσει έναν ολόκληρο χρόνο μέσα στις αποθήκες. Αλλά πάλι ανασκευάζονται για να αποκτήσουν εντελώς διαφορετική εμφάνιση, αν το πλήρωμα συμμετέχει στο καρναβάλι με διαφορετικό θέμα, σατιρίζοντας συνήθως την πολιτική και κοινωνική επικαιρότητα. Μπορεί τα τελευταία χρόνια η κρίση να μην επιτρέπει μεγάλα οικονομικά ανοίγματα και κατασκευές ακριβών αρμάτων, όπως γινόταν στο παρελθόν, όμως με μερικές έξυπνες κινήσεις μοιάζουν σαν καινούρια. Από τις αποθήκες του εργαστηριού βγήκαν πριν μερικές ημέρες οι μπάστακες που στολίζουν την πλατεία Αγίου Μάρκου, αλλά και το άρμα του Κόντε Καρνάβαλου που έκανε την καθιερωμένη και επίσημη εισοδό του στην πόλη την Τσικνοπέμπτη. Τα υπόλοιπα άρματα βρίσκονται στη φάση της προετοιμασίας. Έρχονται όλοι οι συλλόγοι εδώ και δουλεύουν τα πρωινά και ετοιμάζουν τα δικά τους άρματα. Τους βοηθάμε και εμείς με το προσωπικό που διαθέτουμε και γίνεται μια σωστή δουλειά. Όποιος ζητήσει βοήθεια τη βρίσκει στο καρναβαλικό εργαστήριο. Ένα άρμα αναλόγως το άρμα και το μέγεθος που έχει κοστολογείται, αρχίζει από 3.000 και μπορεί να φτάσει και 10.000. Τα άρματα αυτά που ξέρουμε, τα μεγάλα άρματα της Πάτρας, φτάνουν 30-40.000. Είναι μεγάλα άρματα. Η μεγάλη παρέλαση του καρναβαλιού θα γίνει την επόμενη και τελευταία Κυριακή της Αποκριάς. Είναι τότε που ο κόσμος θα δει με τα ίδια του τα μάτια τα έργα που με φαντασία, κόπο αλλά και χιούμορ εμπνεύστηκαν, σχεδίασαν και κατασκεύασαν τα μέλη των πληρωμάτων. Στην πλατεία του Γυροκομιού βρέθηκε σήμερα η Καρναβαλούπολη στην Πάτρα, προσφέροντας καρναβαλικό παιχνίδι στους μικρούς καρναβαλιστές. Με σύγχαμαχο τον καλό καιρό, τα μικρά παιδιά βρέθηκαν στο επίκεντρο των καρναβαλικών δράσεων και φυσικά δεν παρέλειψαν να επιδοθούν στο παιχνίδι και τη διασκέδαση. Με μικρούς μασκαράδες γέμισε η πλατεία του Γυροκομιού στην Πάτρα, καθώς η Καρναβαλούπολη έκανε την πρώτη της εξόρμηση στις γειτονιές της αχαϊκής πρωτεύουσας. Οι κάτοικοι της περιοχής, και όχι μόνο, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και γέμισαν την πλατεία εποφελούμενοι από τον καλό καιρό. Πραγματικά είναι μια πολύ ωραία μέρα και πολύ σημαντικό ότι η πόλη της Πάτρας ήρθε στην περιοχή μας να ζήσει αυτή την Καρναβαλούπολη τη σημερινή. Ευχαριστούμε και το Δήμο Πατρέων και το Σύλλογο που πραγματικά με προσωπική εργασία έχουμε δημιουργήσει όλη αυτή την πόλη. Επανήλθαμε στις αποκεντρωμένες δράσεις όπως ήταν και παλιά, μια και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή τις είχε καταργήσει. Τούτη η Δημοτική Αρχή με πρόταση που κάναμε άρχισε να τις αποδέχεται και η πρώτη, αν θέλετε, αποκεντρωμένη δράση του παιδικού καρναβαλιού είναι εδώ στο Γεροκομιό. Πρωταγωνιστές βέβαια σε αυτή την εκδήλωση ήταν τα μικρά παιδιά που φόρεσαν τις αποκριάτικες στολές τους, χόρεψαν με την ψυχή τους και διασκέδασαν καρναβαλικά. Γιατί σε πάλι ναι, το καρναβάλι ναι, γιορτή μεγάλη ναι, όλε. Σου αρέσει εδώ? Ναι. Σ' αρέσει το καρναβάλι? Ναι. Τι σ' αρέσει, τι έχεις δυθεί? Επιρετής. Τι σου αρέσει πιο πολύ από το καρναβάλι? Τα άρματα. Τι έχεις δυθεί, μπαλαρίνα? Ναι. Σ' αρέσει το καρναβάλι? Ναι. Θα βγεις και αύριο στην παρέλαση? Ναι. Τι θα ντυθείς αύριο στο καρναβάλι, θα ντυθείς? Ζωγράφος. Τις εντυπώσεις έκλεψαν φυσικά οι ξυλοπόδαροι από την ομάδα Exalt Bagos που προσέφεραν χαρά και διασκέδαση, ο κλόουν Φρουφρού και το Dimly Face Painting με χαρούμενες δημιουργίες που άφησε την καρναβαλική εύθυμη πινελιά στα παιδικά πρόσωπα. Πατρινό καρναβάλι να ζήσει το Γεροκομιό! Καρναβαλικά δρόμενα, εκδηλώσεις και πολλές δημιουργικές δράσεις περιμένουν μικρούς και μεγάλους στην Καρναβαλούπολη της Ζακύνθου. Οι μικροί καρναβαλιστές απολαμβάνουν ψυχοκινητικά παιχνίδια με την επίβλεψη εκπαιδευτικών, ενώ η συμμετοχή όλων στις εκδηλώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντική. Μάσκες, καπέλα, δώρα και διακοσμητικά στολίδια πήραν ζωή από τα χέρια των μικρών καλλιτεχνών που με τη βοήθεια των εθελοντών εκπαιδευτικών που τα καθοδηγούσαν έκαναν θαύματα στην Καρναβαλούπολη που έχει στηθεί στην πλατεία Αγίου Μάρκου στη Ζάκυνθο. Οι εκδηλώσεις της Καρναβαλούπολης συνεχίζονται. Σήμερα είχαμε καρναβαλοκατασκευές, καπέλα και ιδιαίτερες μάσκες. Παρά τις αντίξωες συνθήκες, είχαμε προσέλευση παιδιών. Είμαστε εθελόντριες, θέλουμε να προσφέρουμε μόνο χαρά στα παιδιά αυτές τις μέρες της αποκριάς και είμαστε πολύ χαρούμενες γι' αυτό. Προσφέροντας και δουλεύοντας με παιδιά είναι σίγουρα τα συναισθήματα πολύ πολύ ωραιότερα και μεγαλύτερα. Στους πάγκους απλώθηκαν πλήθος από πολύχρωμα υλικά και οι μικροί καρναβαλιστές πήραν μαθήματα κατασκευής αποκριάτικων στολιδιών. Η μόδα ξετρελαίνει τους πάντες, ιδιαίτερα την περίοδο της αποκριάς, και όταν τα σχέδια καμώνονται με τέχνη και μεράκι, είναι ακόμα περισσότερο εντυπωσιακά.
Η ζωή και το έργο του Ελ Γκρέκο παρουσιάζονται σε έκθεση ζωγραφικής που εγκαινιάστηκε πριν από λίγες ώρες στο Δημοτικό Θέατρο της Κεφαλονιάς από τους μαθητές του Δευτέρου Λυκείου Εργοστολίου. Με αυτή την πρωτοβουλία, τα παιδιά συγκεντρώνουν χρήματα για το ορφανοτροφείο του νησιού. Μια έκθεση ζωγραφικής αφιερωμένη στο Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, με αφορμή τα 400 χρόνια από το θάνατό του, εγκαινίασαν την Παρασκευή στο Δημοτικό Θέατρο Ο Κέφαλος οι μαθητές του Δευτέρου Λυκείου Εργοστολίου. Όσοι την επισκεφτούν, θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν για τη ζωή και το έργο του Ελ Γκρέκο, καθώς και να δουν τα έργα που δημιούργησαν τα ίδια τα παιδιά, εμπνευσμένα από τον μεγάλο Έλληνα ζωγράφο, γλύπτη και αρχιτέκτονα της Ισπανικής Αναγέννησης. Θα δουν από την αρχή το ξεκίνημα από την Κρήτη μέχρι και το τέλος που έμεινε στο Τολέδο. Θα δουν κάποια βασικά έργα από κάθε περίοδο και φυσικά καλλιτέχνες που επηρεάστηκαν από τον Γκρέκο ή καλλιτέχνες που επηρέασαν τον Γκρέκο. Οπότε θα έχει ο επισκέπτης τη δυνατότητα να δει κάποια πράγματα βασικά, να μάθει για τον Γκρέκο και να δει λίγο και τη ματιά των παιδιών που έχουν σχεδιάσει και τα ίδια με βάση κάποια έργα που τους άρεσαν. Το συγκεκριμένο project εντάσσεται στο πλαίσιο του μαθήματος ερευνητικής εργασίας και γίνεται παράλληλα για φιλανθρωπικό σκοπό, αφού όλα τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν στο ορφανοτροφείο Κεφαλονιάς Σωτήρ. Είχαμε την ιδέα με τα παιδιά, αυτό το κάνουμε που θα το κάνουμε λέμε, ας έχει και μια χρειά έτσι λίγο πιο κοινωνική, να κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε. Και σκεφτήκαμε το ορφανοτροφείο, ό,τι έσοδα μαζευτούν είναι συμβολική η τιμή, είναι 1 ευρώ και ό,τι έσοδα θα μαζέψουμε θα τα πάμε μετά σε μια συνάντηση που θα κάνουμε στο ορφανοτροφείο. Να έρθουμε έτσι και λίγο κοντά και ελπίζω τα παιδιά του ορφανοτροφείου να έρθουν την Κυριακή που μου υποσχεθήκανε και να δούμε, να έρθουν να ζωγραφίσουν και τα παιδιά δηλαδή. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό και την Κυριακή από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι και όσοι την παρακολουθήσουν θα έχουν παράλληλα τη δυνατότητα να ζωγραφίσουν και οι ίδιοι τα δικά τους έργα με χρώματα και κάρβουνο. Πάρος πολιτισμού είναι οι βιβλιοθήκες ενός τόπου, αφού αναδεικνύουν την ιστορία και την κουλτούρα του, συμβάλλοντας στην πνευματική του ανάπτυξη. Η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου βαδίζει σταθερά σε αυτά τα χνάρια με επίγνωση του πολύτιμου παρελθόντος της και σχέδια για ένα δημιουργικό μέλλον. Όταν θέλεις κάτι, όλο το σύμπαν συνωμοτεί για να τα καταφέρεις, γράφει ο διάσημος συγγραφέας Πάολο Κοέλο και έχει απόλυτο δίκιο, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ένα όνειρο συλλογικό. Ο λόγος για τη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου που συνεχίζει το πλούσιο πολιτισμικό έργο της, ανανεώνοντας και εμπλουτίζοντάς το με το πέρασμα του χρόνου. Δεκάδες χιλιάδες τόμοι, σπάνια συγγράμματα, αρχαιακό υλικό και αναγνώσματα την καθιστούν σημείο αναφοράς και επίσκεψης για κάθε ηλικία και ανάγκη. Μέσα σε αυτό το κλίμα έκοψε και την πίτα της, παρουσία αρχών και μικρών επισκεπτών. Πλέον η βιβλιοθήκη μας έχει γίνει σημείο αναφοράς, όπως ήταν πάντοτε βέβαια, μαθητές, σπουδαστές, ερευνητές. Καθημερινά επισκέφτονται τη βιβλιοθήκη μας. Και πραγματικά συνεχίζει να επιτελεί το ρόλο της ως σημείο αναφοράς στον πολιτισμό της Ζακύνθου, ως κέντρο μόρφωσης και πληροφόρησης και βέβαια ως θεματοφύλακας τόσο της τοπικής ιστορικής μνήμης, όσο και της εθνικής ιστορικής μνήμης. Από το 2006 η βιβλιοθήκη όμως αντιμετωπίζει και πολλά προβλήματα, καθώς άρχισε να παρουσιάζει φθορές λόγω των σεισμικών δονήσεων. Έκτοτε δεν έγιναν και πολλά. Ωστόσο, στρατηγικός στόχος για το 2015 είναι η αποκατάσταση των ζημιών. Ο στόχος μας για το έτος που τρέχει είναι να επισκευάσουμε το μεγάλο αναγνωστήριο της βιβλιοθήκης, το οποίο έχει ένα ράγισμα ο μεσότυχος μεταξύ του μεγάλου αναγνωστηρίου και του βιβλιοστασίου από τους σεισμούς του 2006. Και αυτός είναι ο στόχος του στρατηγικός αυτή τη στιγμή. Θα γίνει μια μελέτη από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου μας και κατόπιν με ένα μικρό κονδύλι που μας έχει δώσει το Υπουργείο Παιδείας από τις Δημόσιες Επενδύσεις θα προσπαθήσουμε, είναι γύρω στα 9.000 ευρώ. Μάλιστα. Θα προσπαθήσουμε μήπως γίνει η επισκευή αποκλειστικά μόνο για τον τοίχο. Πάγιο αίτημα και αντιμετώπιση της υποστελέχωσης αφού στερείται μόνιμο και έκτακτο προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία της. Η βιβλιοθήκη Ζακύνθου ως ιστορική βιβλιοθήκη, δημόσια ιστορική βιβλιοθήκη έχει αδικηθεί, δηλαδή αποσπάται τα τελευταία έτη, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω εγώ, μόνο ένας εκπαιδευτικός. Ενώ σε άλλες βιβλιοθήκες που είναι σε νομούς με μικρότερο πληθυσμό και δεν είναι ιστορικές, αποσπώνται 2 και 3. Η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου δεν αποτελεί μόνο χώρο του πολιτισμού και της ιστορίας του τόπου, αλλά και ένα μοναδικό ταξίδι στον χρόνο. Πρόκειται εν ολίγης για μια απτή επαφή του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, μέσα από χειρόγραφα και εκδόσεις που είναι προσιτά στο κοινό. Να σας ενημερώσουμε ότι από το Ιόνιον θα μεταδοθεί ζωντανά το καρναβάλι των μικρών από την Πάτρα στις 11 το πρωί, καθώς επίσης και στις 3 το απόγευμα το πίκολο καρναβάλι Ζακύνθου.
Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να παρακολουθείτε τα δελτία ειδήσεων του καναλιού στο διαδίκτυο στη διεύθυνση ionian.tv.gr, καθώς επίσης μπορείτε να ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις στη Δυτική Ελλάδα στη διεύθυνση imerazade.gr. Από όλους εμάς, καλό βράδυ! Γνωρίζετε ότι με την Αντλία θερμότητας Daikin Altherma δεν θα χρειαστείτε καμία αλλαγή στα καλοριφέρ? Ή ότι με το Daikin Altherma θα εξασφαλίσετε μειωμένο κόστος θέρμανσης έως 70%. Τώρα με το δίκτυο συνεργατών Daikin. Γιατί ό,τι δεν γνωρίζετε μπορεί να σας κοστίσει ακριβά. Δημήτρης Μαλεβίτης, επίσημος συνεργάτης για τον νομό Ζακύνθου.